ποτέ στη ζωή μου σε τέτοιο κλειδάτο ξενοδοχείο. Φανταστείτε τι μας συνέβη, θα παθείτε σοκ, αλήθεια σου μιλάω, έχουμε γίνει μουσκεμα από αυτό που, μας, αυτό που περάσαμε. Falling into
πρώτος σταθμός. Φτάσαμε, παιδιά. Κάνει, μιλάμε, μία ζέστη. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ζέστη κάνει, αλήθεια σας μιλάω. Έχει τρομερή υγρασία. Τώρα πούμε, κάνουμε μπάνιο. Η πρώτη στάση είναι σε αυτό το ξενοδοχείο. Θα σας εξηγήσω αύριο για ποιο λόγο. Βασικά όχι, θα σας πω τώρα. Η ώρα είναι, φανταστείτε, 1:20 τα μεσάνυχτα. Οπότε, επειδή το επόμενο ξενοδοχείο αύριο που θα πάμε είναι το The Hotel, είναι Hilton, όπου αντιλαμβάνεσαι λίγο το ότι είναι ακριβό, δεν υπήρχε λόγος να πληρώσουμε για καθόλου μία-ένα βράδυ, τσάμπα δηλαδή, για ούτε 3 λεπτά. Γιατί δυστυχώς δεν είχε άλλες πτήσεις η Emirates, είχε μόνο βραδινές. Οπότε έκλεισα κάποιο ξενοδοχείο, το Holiday Inn, π.χ. κοντά στο αεροδρόμιο, που ήταν αρκετά οικονομικό σε σχέση με το άλλο που έχουμε κλείσει, για να μην πετάξουμε έτσι τα λεφτά. Και κάπως έτσι βρεθήκαμε σήμερα για ένα βράδυ εδώ. Αύριο θα φάμε πρωινό και θα πάμε στο κανονικό μας ξενοδοχείο, που θα κάτσουμε όλες τις υπόλοιπες ημέρες. Και είναι υπερ λουξ. Αυτά, λοιπόν, πολύ ζέστη. Είναι πολύ περίεργη η ατμόσφαιρα, αλλά εντάξει, είναι σοκαριστικά τέλειο. Ένα χαλαρό πρωινό. Μόλις έβαλα και την Έλα, πώς λέγεται, αντιλιακό. Και θα βάλουμε και το καπελάκι το καινούριο. Αυτό βγαίνει. Είδες. Αυτό το κόλπο. Ήσουν και επίσημα οι διακοπές μας από σήμερα. Από τώρα πάμε στο ξενοδοχείο, το κανονικό. Παιδιά, έχουμε έρθει στο The Hotel του Hilton και ανεβαίνουμε στον 30ο όροφο για τη reception. Έτσι κάπου χαμηλά. Πάμε να δούμε. Yeah. Πω, η καρδιά μου, το στομάχι έχει μείνει στον πάτο, να ξέρετε. Πω.
without cherishing what you hold dear. And we will make it last. Not often we can see the beauty in the pain. Not often we can see the value that we gain. Εντάξει, το βλέπω ότι ήταν iconic, αλλά δεν περίμενα ότι θα ήταν τόσο. Παιδιά, είναι φανταστικό. Wow, χαίρεσαι για τα λεφτά που δίνεις, πραγματικά, wow. Εννοείται θα σου βγάλω, έχει φανταστικά spot για φωτογράφηση κτλ. Ανυπομονώ τώρα να ανοίξω τις βαλίτσες, να ξεκινήσω να στήσω για όλες τις υπόλοιπες ημέρες εδώ πέρα που έχουμε πολλές να μείνουμε και θα μείνουμε σε αυτό το φανταστικό ξενοδοχείο, να απλώσω τα καλλιντικά μου, να το ζήσουμε πάρα πολύ ωραία, γιατί έχω φτιάξει και άλλα θεματικά βιντεάκια και γι' αυτό έχουμε έρθει σε ένα τόσο ξενοδοχείο, γιατί θα κάνουμε και άλλα θεματικά βίντεο έχω προγραμματίσει πέρα από τα vlogs που θα σας γυρίσω τα travel. Λοιπόν, μπορεί να μπερδεύεστε λίγο στο room tour που σας έκανα, διότι έχει παντού καθρέφτες από τη μέση και μετά, δηλαδή εκεί πέρα που ξεκινάει εδώ πέρα η μπανιέρα, εδώ είναι η μπανιέρα φανταστείτε, είναι παντού καθρέφτες, παντού, όλες οι πόρτες, τα πάντα είναι όλα καθρέφτες εδώ μέσα, οπότε είναι λίγο δύσκολο στο να σας ξεναγήσω σωστά. Στο background βλέπουμε και Χριστάρα, Θεό. Θεάρα πήγες να πεις. Έλα, Θεάρα, ναι. Μωρό, μας αρέσει το ξενοδοχείο μας. Εντάξει. Τι, κάτι, είχες και στο χωριό σου. Κάτι λεπτό καθημερινό. Α, κάτι λεπτό καθημερινό. Τέλος πάντων, έχουμε σοκαριστεί. Τι να λέμε, παιδιά, φανταστικά. Ναι. Έχουμε και το καθιστικό πίσω. Καλά, πού στις πισίνες όταν πάμε. Λοιπόν, αν υπομονώ, ξεκινάμε να βολευτούμε και τα λέμε στη πισίνα. Σήμερα έχει χαλάρωση. Με τα κοκτηλιάκια μας ανεβήκαμε πάνω στο ξενοδοχείο, αντικρίσαμε αυτό που είδατε, την υποδοχή εδώ πέρα του Hilton που νομίζω μπορώ να ζήσω εδώ μέσα. Το πήρα απόφαση, παιδιά, μπορώ να ζήσω πάρα πολύ εύκολα εδώ, να ξέρετε. Μα κοίτα εδώ καθρέφτης, κοίτα εδώ τουαλέτα, αυτό το ανοιχτό αριστούργημα, αυτό το δωμάτιο θέλω να... αυτό εδώ το δωμάτιο θέλω να μετατραπεί στο σπίτι, το δωμάτιό μας με τον Χρήστο.
Το αποφάσισα. Λοιπόν, μετά από ένα δύο ύπνου, κοιμήθηκα. Τώρα θα ετοιμαστούμε να φύγουμε να πάμε στο La Mer. Είμαστε, βασικά, τι θυμάστε, ξέρετε όλοι όσο με βλέπετε και εγώ όσοι ως ξενοδοχεία ή δωμάτια πήγαινα, υπήρχε το πιστολάκι του κακομύρη, το πιστολάκι που δεν μπορείς να στεγνώσεις το μαλλί σου, θες να σου δείξω την πιστολάκι έχουν εδώ στο Hilton. Αν μου πεις μωρή Hilton πήγες, τι θες να έχουνε, παιδιά καλύτερο για από το δικό μου πιστολάκι, που έχω πάρει που το έχω από στους αιώνες, έτσι. Ορίστε. Κοίτα πιστολάκι που έχουνε. Και ζυγαριά σε άλλα νέα. Και μου κάνει ο Χρήστος, καλά, τι θέλει να δει ζυγαριά, θα σου πω εγώ τι θέλει. Έπειτα λοιπόν από όλο αυτό που θα φάμε, καταλαβαίνεις ότι μετά από μια-δυο εβδομάδες που θα τρως δίχως μεθαύριο, πρέπει να ανέβεις αυτή τη ζυγαριά να δεις πού κυμαίνεσαι, τι έχει συμβεί, να σταματήσεις να τρως, να συνεχίσεις να τρως. Ποντήθηκα, τώρα πλήθηκα. Παιδιά, σε άλλα νέα να σας πω ότι το νερό βρωμοκοπάει. Μιλάμε, βρωμάει απίστευτα. Και γενικότερα. Και στο ταξί και σε όλα αυτά που έρχονται και σε παίρνουν και όπου υπάρχει συνωστισμός μυρίζει πάρα πολύ. Αυτά που τρώνε, μιλάμε, μυρίζει το δέρμα τους απίστευτα. Με ενοχλεί τρομερά, αλλά εντάξει. Βέβαια εδώ πέρα οι χώροι μυρίζουν φανταστικά. Απλά σας λέω, δηλαδή φαντάζομαι το ότι αν είχα πάει σε κάτι αρκετά οικονομικό. Ας πούμε πήγαμε το πρώτο βράδυ και θα σας πω και για ποιο λόγο πήγαμε Holiday Inn. Γιατί, νομίζω σας το είπα βασικά. Θα έκλεισα ό,τι πιο τίμιο και οικονομικό υπήρχε που μύριζαν και λίγο οι διαδρόμοι και τα λοιπά, που ήταν και πολύ τίμιο και τόδες πόσο ωραίο. Όλα καλά. Όταν πηγαίνεις εντάξει τέτοια ταξίδια θεωρώ θέλει ένα τσακ μια προσοχή σε αυτά, να σου είμαι ειλικρινής. Αχ, ελπίζω φίλε να δείτε να είναι η αρχή μας αυτή, αυτό λέγαμε με τον Χρήστο, τουλάχιστον κάθε χρόνο να καταφέρνουμε και να μπορούμε να είμαστε καλά πάνω από όλα υγεία και τα λοιπά, να μπορούμε να κάνουμε ένα ταξιδάκι τέτοιο, να πηγαίνουμε σε μια άλλη ήπειρο. Αυτό θα ήταν ιδανικό ανά κάθε χρόνο. Το πιο φυσιολογικό μου φαίνεται μία φορά στα δύο χρόνια. Γιατί εντάξει, μέχρι να με μαζέψει το ποσό. Γιατί εντάξει, αν δεν είσαι εισοδηματίας είναι πολύ δύσκολο. Είναι μεγάλα τα χρηματικά ποσά. Αλλά εντάξει. Βέβαια, να ξέρεις το ότι αν σε ενδιαφέρει. Ήδη κάποιοι μου έχετε στείλει μήνυμα. Γιατί μπορείς να έρθεις τουλάχιστον για Ντουμπάι και πολύ οικονομικά, ρε παιδί μου. Αν θες είτε να ξαναέρθεις, είτε να έρθεις και να μην το ζήσεις έτσι και απλά να έρθεις, μπορείς πάρα να βρεις οικονομικές λύσεις, έτσι. Άρα δεν είναι ακατόρθωτο, μην το βλέπεις και λέτε «Ω, καλά, Ντουμπάι, εγώ θα πω από τη ζωή μου, θα έχουν κάνει μια περιουσία». Ναι, κάνει μια περιουσία ανάλογα με τις επιλογές σου. Όλα είναι επιλογές σε θέμα ταξιδιού, άνεσης κτλ. Αυτό. Τι? Οκ. Άρα καταλάβατε. Πότε λερώθηκα, ρε φίλε? Πότε λερώθηκα, μου λέτε? Θα μας βγει 100 ευρώ για 7 ημέρες, 8 ημέρες μόνο, ενεργοποιώντας ένα πρόγραμμα της Κοσμοτέ, ώστε να έχουμε ίντερνετ εδώ πέρα. Διαφορετικά, η άλλη λύση που μπορούσαμε είναι. Με βλέπω να μου βάζω make-up. Είναι αρκετά τα λεφτά, δηλαδή τώρα εντάξει, σας λέω, είναι 100 ευρώ το άτομο, έτσι, για 7 ημέρες μόνο. Ήταν να πάρουμε το αραβικό αριθμό. Αλλά μετά εντάξει, έγινε νομίζω πιο οικονομικό. Αλλά εντάξει, τώρα αν δεν βρέσεις σε κατάστημα να πας να συνεννοηθείς που εμείς μιλάνε μέσα από το στόμα τους. Δηλαδή, εγώ μόνη μου, αλήθεια σου μιλάω, δεν μπορούσα να συνεννοηθώ. Απορώ με τον Χρήστο πώς το σου καταλαβαίνει. Μου λέει κάποιες φορές μετά από τα σεβραζόμενα. Απ' μου, έλα να τους πεις που θα πάμε για φαΐ. Μωρό μου, έλα να πεις που θα πάμε να φάμε, γιατί σήμερα θα κάνουμε το χατήρι του Χρήστου. Για πες, έλα εδώ παιδί μου στην κάμερα. Λοιπόν. Παρότι βρισκόμαστε στο Ντουμπάι, θα επιλέξουμε Αμερικανιά, κλασική Αμερικανιά όμως, και θα πάμε να φάμε μπέργκερ Five Guys. Επειδή ήθελα να φάει από Five Guys και δεν έχουμε φάει και ποτέ μας, γι' αυτό. Και θα πάμε και από την Παρότσαρκα, οπότε θα τσεκάρουμε να δούμε κανένα ωραίο μαγαζί για next time. Αυτά, νομίζω μωράκι μου είμαι έτοιμη, θα βάλω και το... Jean jacket, κάτσε να σας κάνω και το haul. Είναι αυτά που έχω πάρει τα καινούργια τα ρούχα που δεν σας τα είχα δείξει. Μισό τα φοράω και σας κάνω ένα ολικό outfit. Έλα και... ξανά. Αλλά που λέει. Ολέ.
Αυτό είναι το φανταστικό outfit. Καθίστε πάμε, αφού έχουμε... είμαστε γεμάτοι εδώ καθρέφτες. Κοιτάξτε εδώ πόσες πολλές φορές με φαίνομαι. Λοιπόν, είναι αυτό εδώ πέρα που δοκίμαζα από Ιζό, που πήρα να αλλάξω, είναι λινό, είναι πάρα πολύ ωραίο, ήταν πιο συντερωμένο. Ζάρωσε πάλι, δεν φταίω εγώ. Φανταστικό το μπλουζί με αυτά εδώ τα κοψίματα τα τέλεια και αυτό εδώ το χι μπροστά, το πήρα τώρα από τα Ζάρα και αυτό είναι το θεϊκό. Το όνειρο ζω, μην με ξυπνάτε, που μόλις είδα ότι έχει τσέπες και δεν το ήξερα. Είναι το φανταστικό jean jacket από Calvin Klein. Έλα, είναι τέλειο. Είναι λοιπόν το ίδιο που πήρα, το έχω πάρει σε large και αυτό. Το έχω συνδυάσει με τα φανταστικά σκουλαρίκια μου από αλλούριου.gr, τα οποία έχουν γίνει sold out, οπότε δεν θα τα βρείτε. Θα βρείτε σε πορτοκαλί, φούξια, ροζ, μαύρο, λευκό. Σοκ, πηγαίνετε να προλάβετε το φούξ, το ροζ και το πορτοκαλί, αν σας αρέσουν τα πολύ έτσι παστέλ και οι πολύ bold χρώματα. Τέλος πάντων, αυτά και την τζατούλα μου, το backpack θα πάω να βάλω και είμαι έτοιμη, φίλε, να δείτε να περπατήσω στο Λαμέγα και να πάω να βάλω την μπεργκεράδα μου, τέλεια, την μπεργκεράρα μου. Εγώ θα κάνω eyeliner τώρα. Για κάνω eyeliner, τι κάνεις εκεί, είδες, αυτό είναι τέλειο να βγάλεις φρυδάρες, βεβαίως. Κοίτα φροστιμπίνα. Όσο πιο κοντά πηγαίνεις. Παιδιά, οι θερμοκρασίες που υπάρχουν μέσα σε ξενοδοχεία, μέσα σε μαγαζιά, δεν είναι για εμένα. Όχι, όχι. Έξω είναι 40 βαθμοί, 33 βαθμοί, 32 πόσοι και μέσα κάνει ψοφόκριο. Άρα, καλά κάνω και φοράω τα τζάκετ μου για να μην κρυώσει η φιλεναδίτσα σας. Αυτά. Λοιπόν, σας αφήνω. Πάμε να φάμε και να σας έτσι... δείξω την ωραία τη θέα που έχουμε εδώ πέρα, να σας τη δείξω, καθίστε. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man. Κυρία μου, θα κάτσετε. Ελάτε εδώ, καθίστε. Γεια σας. Γεια σου. Τι κάνετε. Καλά. Μόλις παρακύλα. Τέλεια. Πίσω μας ο κόκορας της γιαγιάς. Θα το φάμε. Έρε κοκκινιστός, θα είναι φανταστικός. Βλέπετε ήδη, είναι ήδη κόκκινος. Το μωράκι εδώ κάθεται. Φανταστικά περνάει. Να κάτσω κι εγώ κάπου. Μόλις συνειδητοποίησα ότι έχει και σινεμά μέσα στο ξενοδοχείο μας. Έχει βίλατς ρε φίλε. Τύπου βίλατς, κατάλαβες. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out, reach out, reach out, reach out to the sky. I found my way, I found my way. Είμαστε στο Λαμέ, το ότι φτάσαμε είναι φανταστικό, να ξέρετε, γιατί δεν ξέρουν να οδηγούν, δυστυχώς. Δεν ξέρουν καθόλου να οδηγούν. Ήμασταν, παίζουμε με τον θάνατο καθημερινά όλη την ώρα. Έχουν ένα θέμα, λέγω, με τον γκάζι φρένο. Παιδιά, δεν υπάρχει. Δεν ξέρουν να οδηγούν. Είναι σοκαριστικό. Ότι εδώ πέρα όταν έρχεσαι σε αυτά τα μαγαζιά στην Αμερική πρέπει να παίρνεις και milkshake μαζί για να βουτάμε μέσα τις πατάτες. Οπότε θα κάνουμε και αυτό τον συνδυασμό. Θα πάρουμε την τηγανητή πατάτα και θα τη βουτήξουμε μέσα στο σοκολατούχο milkshake. Μωρό μου, πώς νιώθεις? Περήφανη. Δεν θα μιλήσω.
έχει σικοβούτυρο. Σικοβούτυρο, σοκολάτα και όρθι. Σιγάρε, σιγάρε. Ό,τι καλύτερο υπάρχει στο σύμπαν. Να δούμε τώρα πόσο κόστησε. Όλα αυτά, δύο cheeseburger, δύο κοκακόλες, ένα milkshake και ένα νερό, δύο πατάτες, κόστησαν 57 ευρώ. Νομίζω έχουμε τρώμε το πιο ακριβό μπέμπι. Θα φάμε το πιο ακριβό μπέργκερ που έχουμε φάει ποτέ στη ζωή μας. Ανυπομονώ να κάνω review, αδερφιά. Πάμε να κάνουμε whole burger. Η πατάτα σωστή, τραγανή, έτσι όπως πρέπει να είναι. Και τα μπεργκεράκια. Πάμε να δούμε πώς είναι. Λοιπόν, το παίρνεις. Last dance.
Σάββατο το πρωί πάμε να πιούμε λίγο καφέ και να μας αμπουκιάσουμε, γιατί πρέπει να πάμε στις νεροτσουλίθρες. Τι αγάπη μου. Λοιπόν, έχω μεγάλο θέμα. Αρχικά δεν πίνω νερό, θέλω να ξέρετε. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν ξέρω τι θα συμβεί. Έχω τρώμε, δεν πάω και για τέτοιο. Δύσκολα τα πράγματα. Σήμερα θα βάλω το καινούριο μαγιό που σας έχω πει, το ένα που έχω πάρει από τα δύο, το άλλο που είδατε, όπου είναι αυτή εδώ η μάρκα. Θα σας εξηγήσω μέσα στην ημέρα, θα σας εξιστορήσω τι μου συνέβη. Είναι το Lounge, είναι από Αγγλία, είναι φανταστικά, τα βλέπω από πέρυσι να τα φοράνε και μου άρεσαν πάρα πολύ. Οπότε εντάξει, μέσα στην ημέρα θα σας πω το story time. Ένα καφέ της προκοπής. Δεν μπορείς να πιεις, να ξέρετε. Άρε, λαδάρα. Καλά, σε άλλα νέα, σαν το κλίμα της Ελλάδας δεν υπάρχει. Ο ουρανός είναι θολός. Γενικά έτσι είναι. Το βράδυ δεν υπάρχουν καν αστέρια. Το νερό μυρίζει πάρα πολύ. Επίσης, στα ταξία μπαίνεις και αυτά, οι περισσότεροι από τους ανθρώπους μυρίζει το δέρμα τους, διότι από αυτά ξέρετε που τρώνε, τα μπαχαρικά κτλ. Σαν λαός, ρε παιδί μου. Πίνε νερό και εσύ που με βλέπεις. Αλλά το νερό, ρε φίλε, έχει μια περίεργη γεύση που δεν μπορώ καθόλου, δεν μπορώ. Αυτό είναι το μαγιουδάκι. Πολύ ωραία. Και από κάτω πρέπει να ετοιμαστώ για να πάμε νεροτσουλίθρες. Γιατί δεν θα ξανανεύουμε. Now I'm ready, guys. Λοιπόν, ετοιμαστικά έχω βάλει και αυτό, γιατί θα πάμε και στο ενιδρίο, το θαλάσσιο, τέλος πάντων, μουσείο, τι είναι αυτά. Οπότε εκεί μέσα θα έχει air condition. Άρα το θες, Φιλενάδα, το μακριμάνικο. Το μαγιουδάκι, το σορτσάκι, το κοντό. Έβαλα και τις χρυσόσκονες. Πάμε μασαμπούκα, μην πολύ λόγο. Μπα! Να και η τσαντούλα από Ideal of Sweden που σας έδειχνα. Από κάτω θα βρείτε εκπτωτικό κωδικό για να πάρετε κι εσείς, είναι φανταστικές. Ωραία μυρωδιές.
Κοιτάξτε πόσο όμορφα είναι. Έχουν σφινώσει. Εντάξει, ναι, περίπου. Μήπως δεν είναι πολύ καλό. Όχι, δεν μπορούν να βγουν. Γιατί κάθονται κι εμείς. Έτσι είναι, απλά δεν ξέρω τι θα κάνω. Περίμενε. Γιατί είμαστε μέσα σε ένα ενιδρίο φανταστικό. Οπότε, για πείτε εσείς, δεξιά ή αριστερά. Παίζει το φωτογράφο, να ξέρετε. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. Be free. Be free with me. Be free. Not looking. Λοιπόν, παιδιά, αυτές εδώ έχουμε έρθει στις τουαλέτες
όπου ντρέπεσαι να πατήσεις μέσα στις τουαλέτες. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ να δείτε πώς είναι. Υπόκαμπη! Θα σας δείξω και τη χέστρα, ρε φίλε, για να καταλάβετε σε τι επίπεδο βρίσκονται. Λοιπόν. Έχει αυτά εδώ πέρα, έχει αυτό εδώ για να πλύνεις τον ποπό σου. Όλα είναι αυτόματα, καταλαβαίνει μόλις σηκώνεις τον ποπό και βγάζει καζανάκι. Παιδιά, οι εγκαταστάσεις είναι φανταστικές, δεν υπάρχουν, είναι τρομερές, ρε φίλε. Οι άνθρωποι έχουν ρίξει σοβαρά λεφτά, σοβαρά μιλάμε. Είδατε τι κάνει η φορολογία, φεύγουν όλοι οι επιχειρηματίες σε άλλες χώρες. Φορολογία είναι βασικό, να είμαστε ειλικρινείς. Είναι πολλά τα λεφτά, φίλε. Τέλος πάντων, μιλάμε η αρχιτεκτονική, το στυλ, ο πλούτος, η υπερβολή, όλα στο έπακρο. Λοιπόν, και τώρα ξεκινάει το καλό, φιλαράκια. Θα γίνει πανικός, θα αφήσουμε λογικά τα πράγματα, θα αλλάξουμε τα πάντα όλα. Περιμένουμε και ένα φιλικό ζευγάρι. Έλα, χαμούλης, χαμούλης, να περάσουμε τέλεια. Έχουμε πάρει τη GoPro μαζί μας. Βέβαια, δεν έχουμε πάρει τα... Ξέχασαμε τα μαραπέτια. Δεν πειράζει, θα δω τι μπορώ να σας τραβήξω. Άμα μπορώ, θα τραβήξω. Αν όχι, θα σας τα πω. So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. What you made for, and there's nothing that is too late for. Bravo, aquí, aquí. Aristera, aristera. Out of the cold into my warm hand. In the sun, it's already begun. Ατερημόνιο, έτσι σε λαρίζα, όμορφα! Κρατήστε, αγάπη.
μεγάλο. Δεν ξέρω τι έχω τραβήξει. Και τώρα θα κάτσουμε να ράξουμε, να φάμε φρούτα, να πιούμε τα σμούθι μας και αυτά στην παραλία. Γυρίσαμε σπίτι, παιδιά, ήταν φανταστικά. Έχουμε βάλει και πίσω τη μουσική να παίζει. Παιδιά, εντάξει, τι να λέμε, κουραστήκαμε πάρα πολύ δε, αλλά είναι πάρα πολύ ωραία. Τώρα έκανα το μπάνιο και τώρα θα βάλουμε να κάνουμε άλατα, να ηρεμήσουμε, να χαλαρώσουμε, γιατί το βράδυ έχουμε κλείσει σε γκράντε εστιατόριο, να φάμε σήμερα πολύ πιο ήρεμα πράγματα. Δεν έχουμε βάλει κάτι γιατί έχουμε σηκωθεί από πάρα πολύ νωρίς, ώστε να πάμε εκεί που πήγαμε πρώτα στο ενιδρίου και μετά στο, πώς το λένε, στο, έλα, στις νεροτσουλήθρες. Ήταν φανταστικά, σας το συστήνω με τα χίλια. Να ξέρετε ότι παίζει, το πιο τρομακτικό απ' όλα είναι το ταξί, τα ταξί γενικότερα. Είναι πάρα πολύ τρομακτικά, οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν να οδηγούν σε ελεηνό επίπεδο, φανταστείτε, και ο Χρήστος τρόμαζε. Είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει στο σύμπαν το ταξί. Χαιρετάμε κάθε φορά που βγαίνουμε το θάνατο, μόνο αυτό σας λέω. Και χωρίς υπερβολές. Φανταστείτε τώρα, για να καταλάβετε, ήμασταν στο ταξί και τους κάει ειδοποίηση. Βέβαια, ακούστε και τι συστήματα θεϊκά έχουν. Τους κάει ειδοποίηση του ταξιτζή δύο φορές ότι έφαγε πρόστιμο στη διαδρομή. Έφαγε πρόστιμο ταχύτητας και εκτός το ότι άλλαζε. Πώς συνεννοούνται, δεν ξέρω, καλά δεν συνεννοούνται, γι' αυτό έβλεπα και σήκωναν αμάξια. Δεν υπήρχε, κάναμε με το σταυρό μας με τον Χρήστο και κοιταζόμασταν. Μηδενικά παρακαλώ, επειδή είναι ταξί, δεν χρεώνονται κάτι. Απλά τους λέει, τους έρχεται ενημέρωση, σταματήστε, τρέχετε πολύ π.χ. και πήρατε πρόστιμο, αλλά δεν θα πληρώσετε εσύ, διότι είστε ταξιτζής. Έχετε ταξί. Σοκ. Χαλαρώσαμε τόσο πολύ που δεν μπορούσαμε καν να ετοιμαστούμε. Για τέτοιο level μιλάω και το θέμα είναι το ότι είχαμε κάνει κράτηση διαφορετικά και γενικότερα δεν βρίσκεις, πρέπει να έχεις κάνει πολύ πιο νωρίς, ρε παιδί μου, κράτηση. Οπότε ναι, μωρό μου, πιάνεις το φούξια, τη φούξια την κρέμα, την εντατική, από την ασημένη βαλίτσα, στην ασημένη βαλίτσα, στο κόκκινο νεσεσέρ, το φούξια. Και βάζω τώρα και τα ψηλά, γιατί θα είμαι με πέδιλο. Μίνι φουστάκι, το φούξια που είδατε, που θα σας δείξω τώρα σε λίγο. Περιμέντε να βάλω. Επίσης, πριν φύγουμε, πρέπει να βρω πού θα φωτογραφηθώ. Για το post της ημέρας. Θα πάμε του Dubai Marina, οπότε εκεί θα είμαστε. Αλλά δεν θα βγάλω, μόνο κινητό θα πάρω. Και αν είναι, θα σας βγάλω έτσι αποσπάσματα του τι θα φάμε κτλ. Oh no.
Anxiety creeps up on me. Is this how it's supposed to feel? Tell me when it's over. I got someplace that I gotta be. It won't leave. My friends say, get out of your comfort zone. It's a blessing in disguise. Get out of what you call home. Your name is written in the sky. It might feel just like you're on your own, but baby, it's not the lie. Remember you are me. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's no word. I try to justify my actions. Less reactions, heartbeat raising. Oh, it doesn't work. Συζητήσουμε το τι πληρώσαμε πρώτη φορά τόσο πολλά λεφτά στη φάιντα. Εντάξει, δεν πειράζει. Άξιζε. Άξιζε φουλ, αλλά εντάξει. Αδερφός, θα έχει ξετρελαθεί. Ο Μάνος έτσι είχε έρθει εδώ πέρα, τρώγαμε, πώς λέει, τριμπάι το άλλο. Διάφορα τώρα κρέατα, δεν τα θυμάμαι. Είχαμε να διαλέξει κάτι που ερχόντουσαν πολύ, ξέρεις, κρέατα και τέτοια, όλη την ώρα. Μας έκαναν ρεφίλ. Ρεφίλ, αλλά ρεφίλ θα πατήσει τίποτα. Και τώρα πάμε, δεν πεινάω, αλλά θα κάτσω να φάω γιατί σήμερα θα το παίξουμε πιο διέτη. Γιατί είμαστε χοντροί. Εντάξει, πόσα λέτε να πάρουμε, γράψτε από κάτω πόσα κιλά λέτε να πάρουμε. 5, τα 3 θα είναι δεδομένα, τα 3 μόνο από το αλάτι που έχουμε φάει. Κάτω. We're going down to the restaurant for the breakfast. It's not the lie. Remember you are me. I try to work, but it doesn't work. I try to say something, but there's a word. Τα πλάνα άλλαξαν. Άλλαξαν τα πλάνα. Λοιπόν, φοράω αυτό εδώ, τη μίντι φουστίτσα, την κλασική, με έχετε δει άπειρες φορές, με το καινούργιο αυτό μαγιό που δεν σας είπα ποτέ, το story time. Λοιπόν, είναι η εταιρεία Lounge. Και τι συνέβη, αυτό υπάρχει, αν θυμάμαι καλά, μόνο στην Αγγλία. Είναι η εταιρεία, είναι φανταστική, είναι πάρα πολύ ωραία γενικότερα. Έχει τρομερή ποικιλία, αν πατήσετε στο Instagram να δείτε. Είναι τσιμπημένες τιμές, αλλά η ποιότητά τους είναι μοναδική. Λοιπόν, και μου έρχεται, σου λέει έχει μεθοδολόγιο και τα λοιπά εκεί πέρα για να διαλέξεις το νούμερό σου. Παίρνω το medium γιατί... το βλέπεις εδώ πως είναι, έχει το λάστιχο αυτό και λέω άσε αδερφέ, ας πάρω medium για να μπορώ να τρώω, κατάλαβες. Μου έρχεται, παίρνω small από πάνω, έχεις τη δυνατότητα να παίρνεις διαφορετικά νούμερα τέλος πάντων, πήρα small πάνω και medium κάτω, έρχεται το medium, δύο αφροδίτες χώραγαν. Ενώ στη φωτογραφία μου φαινόταν η κοπελίτσα πιο μαζεμένη, αλλά τελικά δεν ήταν. Ήταν στην ιδέα μου, έχω λάθος εικόνα για τον εαυτό μου. Τέλος πάντων, πήρα το medium από κάτω, μη στον πολυλόγο. Και το από πάνω αυτό, φανταστικό, όνειρο ζω. Έρχεται λοιπόν, λέω εντάξει, δεν πειράζει, θα το στείλω να το αλλάξω. Στέλνω να δω, του στέλνω μήνυμα να επικοινωνήσω μαζί του, να δω πώς γίνεται η αλλαγή κτλ. Τέλος πάντων, τα έξοδα αποστολής για να το στείλω ήταν 50 ευρώ. Έπρεπε να στείλω, για να στείλω πίσω τηλεμάνωση, ότι έπρεπε να πληρώσω 50 ευρώ, που 50 ευρώ έκανε το μαγιό. Οπότε εντάξει, είπα θα πάρω καινούριο πλά μαγιό. Αλλά επειδή δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναδώσω άλλα 50 ευρώ να πάρω καινούριο μαγιό, γιατί μετά τα μεταφορικά είναι γύρω στα 25 ευρώ αν έπαιρνα μόνο το από κάτω, το ένα δηλαδή από τα δύο, αλλά και πάλι μετά έκανε το από κάτω μόνο το 25 ευρώ και άλλα 25 ευρώ τα μεταφορικά, 50 ευρώ. Οπότε ναι, έχει νόημα, γιατί αν το πάρεις το σετάκι πληρώνεις 50 ευρώ και free μεταφορικά, κατάλαβες τι λέω.
Τέλος πάντων, και έφαγα τρελή φρίκη. Δεν μπορούσα να το αλλάξω προφανώς, τι θα έδινα έτσι κερατιάτικο το 50 ευρώ. Πήγα στη μοδίστρα, μου το μάζεψε. Πέτυχε, γιατί είναι πολύ δύσκολο να πετύχεις αυτά τα μαγιό. Γενικότερα η μοδίστρα πρέπει να είναι καλή. Και όλα καλά. Είναι λίγο σφιχτούλη τώρα, αλλά θα ανοίξει από τα νερά, φιλενάδα, και να σταματήσω τη μασαμπούκα και όλα καλά. Έδωσα ένα 5 ευράκι και αυτό ήταν το story time με το μαγιό. Οπότε προσοχή πάρα πολύ στα μαγιουδάκια, στα μεθοδολόγια κτλ. Αυτό το μαγιό το είχα δει πέρυσι, πρόπερσι. Και πρόπερσι το είχα τσεκάρει σε μία στην παραλία, φανταστικό, πάρα πολύ ωραίο. Και το είχα, παιδιά, ζηλέψει πάρα πολύ. Και το ψάχνα, έλεγα θα πάρω, δεν πέρα. Και φέτος είπα, αφού θα πάω Ντουμπάι, να δώσω να πάρω ένα ωραίο μαγιό. Και έτσι πήρα αυτό εδώ το μαγιούδι που είναι τρομερό. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, γιατί το μωρό κάπου τρελαίνεται. Πούντος. Τρελαίνομαι. Πούντος. Μωρό μου, είσαι καλά. Σε περιμένω. Ακαλύτια. Λοιπόν, έχουμε και τους φίλους μας εδώ, πρέπει να τους ενημερώσουμε, βρε αγάπη μου. Τι θέλω να σας πω, αρχικά έχω σκάσει από το φαΐ. Άλλαξαν τα πλάνα τα σημερινά, αλλά είχαμε σχεδιάσει, θα πηγαίναμε για στην παραλία για κάιτ για τον κύριο. Τελικά ο άνεμος δεν μας έκανε τη χάρη και θα πάμε σε 2-3 μέρες από τώρα. Οπότε ναι, άρα θα πάμε ABR και Blue Waters, να κάνουμε όλο το πέρα δόθε πέρα κήθε. Θα πάμε απευθείας στην παραλία, είναι από τις καλύτερες παραλίες στο JBR. Και γενικότερα θα κάνουμε τρελή περατζάδα, θα πάμε πρώτα δηλαδή παραλία JBR να κάτσουμε αρκετές ώρες. Μετά θα πάμε στο Blue Waters να φάμε street food και μετά θα γυρίσουμε στο JBR για μια φανταστική μαγαζάρα. Εννοείται θα δείτε όλα τα πλάνα, απλά τα λέω τώρα για ώστε μετά να τα απολαμβάνετε με μουσική και με μικρές έτσι, με μικρά κενάκια που θα σας μιλάω, όπου να κάνουμε ναργιλέ και να πιούμε mocktails. Αυτά, τα υπόλοιπα που θέλω να σας τα πω θα τα πούμε στη διάρκεια της ημέρας. Πάμε να ξεκινήσει και να δράξουμε τη μέρα μας από το πρωί. Μίλησε μας λίγο. Σαν να έχει λίγο ζέστη. Λίγο καύσωνα. 40 βάθμοι, λιώνει το κορμί, η λύση είναι μία. Πάμε παραλία. The beach, beach. Πώς είναι φάση. Πάμε και στα πιο κάτω να δούμε τις τιμές. Οι τιμές που παίζουν είναι γύρω στα 50 κάτι ευρώ για δύο ξαπλώστρες και μία ντουζιέρα. Είναι τσιμπημένα. Γενικά, παιδιά, είναι τσιμπημένα, όπως σας είπα, όλα τα πάντα. Οπότε πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα, να δούμε τις τιμές, να τις συγκρίνουμε και θα κερδίσει το φθηνότερο. Τι λες, αγάπη μου? Το καλύτερο. Ναι, το φθηνότερο. Εδώ με τις καμήλες. Παρέα. Μια απλή καμηλίτσα. Έβγαλα το κατοικίδιό μου βόλτα. Πλέον για τις πετσέτες. Α, ωραία, δεν τα πήρες. Ναι. Καλές διακοπές. Έχω να πω και καιρό τουαλέτα. Μπορεί να βοηθήσει. Μπορεί να με βοηθήσει, παιδιά. Θα δούμε. Καλό. Εντάξει, καλό. Everybody couldn't make a run.
sip and you get burned. Τι να λέμε, το νερά είναι στη σωστή θερμοκρασία, σε αυτή που πρέπει να είναι και δροσίζεσαι και είναι ο okay, δεν παθαίνεις την καρδιά να το σκέφτεσαι. Πάμε και έξω, μπαίνεις και τέλος. Η θέα είναι τρομερή, τι να λέμε, είμαστε στο JBR Blue Waters από πίσω και θα πάμε μετά. Πού να δείτε και την άλλη παραλία που είχαμε πάρει, την είχατε δει μόνο βράδυ, δεν είχα βλογκάρει εκείνη τη μέρα. Την Elmar που είχαμε πάρει. Ανέβασε κυματάκι. Ναι, ανέβασε κυματάκι. Τώρα που γυρνάω από βίντεο για να πιστεύω με ένα πλάνο. Με κοιτάνε όλοι, δεν καταλαβαίνουν όλοι τι λένε. Δεν πειράζει. Αλλά νομίζω ότι είμαι ανταποκρίτη. Ναι, ναι. Πολεμική. Πολύ μου άρεσε. Λοιπόν, η παραλία που είχαμε πάει είναι το Ελμάρ. I'm sorry. Δηλαδή, έχεις το έχεις πει 35 φορές και έχεις πει λάθος, δηλαδή τι παλέμεις. Πώς κατάλεγε την γραμμή. Μαρέμα. Δες μου. Λαμέ ρε. Ωλα, δεν υπάρχει. Η παραλία που πήγε, η παραλία λοιπόν που είχαμε πάει είναι. Ω, φίλε, έχεις πρόβλημα. Παιδιά, δεν έχω βγει τίποτα, αλήθεια. Έχεις πρόβλημα. Λοιπόν, η παραλία που είχαμε πάει είναι χρήσιμη. Πρέπει να το πεις Ελμάρ τώρα. Πολύ ωραία που την είχατε δει βράδυ που είχαμε πάει, που καθόμασταν και κάναμε ένα αργυλέ την πρώτη φορά. Εκεί έχουμε ξαναπάει και ήταν τρομέρα. Το καλό είναι το ότι αν πηγαίνεις σε καλά μέρη, δεν υπάρχει αυτό. Υπάρχει άψογη καθαριότητα, σοκαριστική καθαριότητα, πιο καθαρά και από τα σπίτια μας είναι. Υπάλληλοι άπειροι, υπάρχουν πάρα πολλοί εργαζόμενοι εδώ πέρα, πάρα πολλοί. Ανά 5 μέτρα υπάρχει και κάποιος ο οποίος εργάζεται και λέει «Thank you madam, thank you sir, thank you madam, thank you sir». Όπου πας μόνο αυτό ακούς. Και σας λέω, ανά 5 μέτρα υπάρχει και άλλος άνθρωπος. Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους σε κάθε σημείο ή σε κάθε πάρκο, ξέρετε, θεματικό να δουλεύουν πάνω από 5-10.000 ανθρώποι. Αλλά ανά 5 μέτρα είναι συγκλονιστικό αυτό το πράγμα. Έχουν επενδύσει πάρα πολύ, εννοείται στον τουρισμό, προφανέστατα, το ξέρετε κιόλας, εγώ ήρθα να σας το πω. Αλλά είναι τρομακτική καθαριότητα. Δηλαδή αυτό το πράγμα να λες «Αχ, είμαι έξω, θα πάω τουαλέτα». Με χαρά θα το πεις ρε φίλε. Τόσα σας είχα βγάλει και πλάνα με τις τουαλέτες για να τις δείτε πως είναι. Έτσι είναι παντού. Όπου πας δηλαδή και στο δρόμο να πας σε μία π.χ. εδώ πέρα αυτά τα ξύλινα που βλέπετε, λογικά τα βλέπετε. Έχουμε και το φιστάκι να βάζει αντιλιακό. Βάλε αγαπούλα μου το 50. Αυτά τα ξύλινα σαν κουβούκλια είναι μέσα ντουζιέρες και τουαλέτες. Όπως τη τουαλέτα είναι, σου λέω, κάθεσε τόσο. Δεν υπάρχει. Υπάρχουν ανά δύο τουαλέτες μία καθαρίστρια, όπου η καθαρίστρια όταν μπαίνει σου λέει «Όχι, όχι, να πας αυτή που μόλις καθάρισα». Για εσένα, αποκλειστικά. Σας λέω, αυτό δηλαδή είναι τέλειο. Θα το έβλεπα να έμενα κάποιους μήνες. Αλλά εντάξει, το κλίμα σαν κλίμα είναι λίγο... Τώρα το συνήθισα, γενικότερα το συνήθισα. Τις πρώτες τρεις μέρες ήταν λίγο αποπνικτικό θαρό. Η θάλασσα βλέπετε, θολούρα, δεν είναι σαν την Ελλάδα μας. Έλα, έλα, μαζευτείτε. Ναι, ωραίο το χλιδάτο, πλούσιο, πάροχα, όλα, υπερβολή, το ζεις. Αλλά αυτό. Μετά τα υπόλοιπα γι' αυτό προτιμούν όλη την Ελλαδίτσα μου. Άρα θα μπορώ να κάτσω. Αλλά είναι πιο κάτω αυτό. Ωραία, δεν με πειράζει να περπατάω. Για να καταλάβετε λίγο κι εσείς, ψάχνουμε επειδή τελικά όπως είπα που άλλαξα τα πλάνα, μεθαύριο θα πάμε στην παραλία του Κάιτ για να κάνει ο Χρήστος Κάιτ. Εγώ πρέπει να βρω μια οργανωμένη παραλία κάπου να κάτσω, γιατί κάτω από τον ήλιο που καίει, δεν γίνεται να κάτσει, θα πάθει εγκάβματα. Οπότε ναι, βρήκαμε το τι έχει συνεχόμενο.
Είναι η παραλία βασικά μοιρασμένη, οπότε εγώ θα περπατήσω αρκετά χιλιόμετρα, φαντάζομαι. Εντάξει, μπορεί να είναι ένα χιλιόμετρο, δύο. Μπορεί. Okay. Τέλος πάντων, για να πάμε να κάτσουμε εκεί. Πολύ ωραία. Εντάξει, άρα βρήκαμε άκρη. Καλά, εκείνη τη μέρα έχουμε full πρόγραμμα. Μετά θα πάμε σε κήπους, μετά θα πάμε σε φαντασμαγορικό κήπο, μετά θα πάμε στο Global Park. Χαμός. Χαμός, τι σας έχω πρωτοτραβήξει, δεν ξέρετε. Και τι θα σας πρωτοτραβήξω. Πάμε τώρα να φάμε, έχουμε πολύ περπάτημα. Στο τώρα ήταν ένα εστιατόριο που έπρεπε να πάμε αφού ήρθαμε εδώ πέρα. Εξοδέψαμε 300 ευρώ. Είχε 25 ευρώ το ένα ποτήρι κρασί. Ήταν πανάκριβα. Δεν ξέραμε ότι ήταν τόσο ακριβά. Γνωρίζαμε ότι ήταν πολύ ακριβά, αλλά όχι τόσο πολύ. Οπότε, αν έρθετε ποτέ, να έχετε και εσείς στο νου σας ότι είναι ένας πολύ ωραίος προορισμός. Αλλά πάρτε ένα πιατάκι για τη μέση. Αλλά εντάξει, είναι φανταστικά, είναι η καλύτερη περιοχή του Ντουμπάι, είναι στο Μαρίνα Ντουμπάι, όπου είναι τρομερά, έτσι. Οπότε, και όταν τα δίνεις τα λεφτά, ρε φίλε, τα δίνεις και δεν το σκέφτεσαι, γιατί είναι τόσο ωραία, είναι τόσο υπέροχα, τόσο αισθησιακά όλα, τόσο σωστά, τόσο υπερβολικά, πολυτελής, που τα δίνεις και λες, τα αξίζω που τα δίνω. Εντάξει, και όταν πας σε ένα τέτοιο ταξίδι, πας και ξέρεις ότι θα ξοδέψεις λεφτά. Οπότε μη σας φαίνεται πολύ το πόσο. Αλλά σκεφτείτε ότι είναι ένα από τα καλύτερα, ρε παιδί μου, ξενοδοχεία. Εστιατόρια. Μη φας, βρε μωρό μου, να το γυρίσω. Για να δούμε, ρε παιδιά. Αυτά εδώ πέρα έκανα 50 ευρώ, δηλαδή, έλεος. 45 πώς. Αυτά εδώ, αυτές οι κλανιές. Δηλαδή, Μάρτο, που να είχαν και ΦΠΑ, ρε φίλε. Που είσαι, ρε barbecue. Not sponsored, το βίντεο. Ή το Joy είναι ωραίο επίσης. Λοιπόν, φάμε. Ας φάμε. Παιδιά, εμείς εδώ έχουμε γυρίσει και φτιάχνω μαλλιά, κάνω λίγο περιποίηση και τα λοιπά και ψάχνω να βρω τι θα βάλω αύριο. Αύριο πάμε Burj Khalifa, Dubai Mall, που είναι το Burj Khalifa μέσα στο Dubai Mall, οπότε θα τσεκάρουμε όλο το Dubai Mall, να κάνουμε ψώνια, να πάμε μετά στο Burj Khalifa που έχουμε το tour. Μετά 3 ώρα πρέπει να είμαστε πίσω στο ξενοδοχείο, να αλλάξω ρούχα και να πάμε για σαφάρι μέχρι αργά το βράδυ, 3 με 10 το βράδυ. Οπότε είναι φουλαριστή ημέρα, εννοείται θα σπάρω μαζί μου και προσπαθώ να βρω τα outfits ώστε να κάτσουν ωραίες φωτογραφίες. Σε τέτοια φάση βρίσκομαι. Τέλεια. Εσείς θα τα δείτε αύριο, θα με δείτε γενικότερα αύριο εν δράση, φιλενάδες και φιλενάδιτσες και αφροστιουμπίνες και αφροστιουμπίνες, και πατήστε μια εγγραφή αν δεν την έχετε ήδη πατήσει, δεν θα ήθελα. Και το notification bell, γιατί έχει πάθει κάτι κεφαλικά το YouTube και ώρες δεν σας στέλνει τις ειδοποιησούλες. Και ελάτε να με βρείτε και, και στα social, Instagram, TikTok, Twitch, τρόβο, παντού. Χαμός, yeah, come here. Λοιπόν, σας αφήνω, μία να κοιμηθώ, μία να τα βρω, δεν ξέρω, θα δούμε τι θα συμβεί, παιδιά, σήμερα. Μεγάλη μέρα, μεγάλο βράδυ βασικά. Αυτά. Ένα κάτι τετρακέφαλη.